Για να καλωσορίσουμε τώρα στο στούντιο έναν από τους σημαντικότερους συνθέτες της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, ο οποίος δεν επιλέγει έτσι να εκτίθεται πολύ συχνά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, παρά τα αυτά σήμερα επέλεξε να παραστεί εδώ στο SBC για να μιλήσουμε για ένα κέριο θέμα, σκανδαλώδους διάστασης, και δεν είναι άλλο από το σκάνδαλο ΑΕΠΗ της ανώνυμης εταιρείας πνευματικής ιδιοκτησίας και τη μεγάλη τρύπα που βρέθηκε μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε στη συγκεκριμένη εταιρεία και βγήκε μια τρύπα 50 εκατομμυρίων περίπου σε 4 χρόνια. Καλωσορίζουμε λοιπόν εδώ στο στούντιο τον Θάνο Παπα-Νικολάου. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Για να μας αναλύσει όλα αυτά τα θέματα, πώς έχουν, πώς ξεκίνησαν καταρχάς και πού είμαστε τώρα. Γιατί φαίνεται ότι από όλο αυτό ζημιωμένοι βγαίνουν οι ίδιοι οι δημιουργοί, οι ίδιοι οι συνθέτες. Έχουμε λοιπόν μια ιδιωτική εταιρεία που ξεκινάμε με αυτό το παράδοξο. Μια ιδιωτική εταιρεία διαχειρίζεται πνευματικά δικαιώματα δημιουργών. Αυτό δεν είναι κάπως παράδοξο? Θέλω να πω, δεν έπρεπε οι ίδιοι οι δημιουργοί να έχουν μια δική τους εταιρεία που να διαχειρίζονται ίδιοι και να είναι ίδιοι στο Διοικητικό Συμβούλιο, από το να είναι στα χέρια ενός τρίτου που, όπως φάνηκε, λειτουργήσε κερδοσκοπικά και αδιαφανώς? Κοιτάξτε, καταρχήν εγώ πρέπει να ξεκινήσω με ένα ευχαριστώ προς την πλευρά σας το ότι με φιλοξενείτε, μιας και μην ξεχνάμε ότι είμαι και αντιπρόεδρος του Σωματείου Μουσικοσυνθετών και Στιχουργών Ελλάδος, του ΣΟΜΣΕ, το οποίο δυστυχώς δεν έχει την μεγάλη ευκολία πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης να πει τις απόψεις του. Και έτσι για μένα είναι πολύ ευχάριστο ότι βρίσκομαι εδώ για να μιλήσουμε. Τώρα, στο ερώτημά σας. Η ΑΕΠΗ είναι μια ανώνυμη εταιρεία. Εγώ έγινα μέλος της το 2000. Η ΑΕΠΗ δεν φύτρωσε ΑΕ. Σε μια ευνομούμενη χώρα με σύνταγμα και νόμους, πριν από πάρα πολλά χρόνια, ιδρύθηκε ως ΑΕ, φιλοξένησε τα δικαιώματα των δημιουργών και άρχισε να δουλεύει για αυτούς. Δεν την έκαναν οι δημιουργοί ΑΕ. Με τη συνένεση λοιπόν. Ναι, και δεν έγινε παρανόμως ΑΕ. Έγινε μέσα με τις ευλογίες των ελληνικών κυβερνήσεων που έχουν περάσει τόσα χρόνια. Εμένα η δικιά μου γνώμη είναι ότι πρέπει, όταν κάτι καταλαβαίνουμε ότι δεν λειτουργεί σωστά, πρώτα να σκεφτόμαστε και να βλέπουμε αν υπάρχουν δεδομένα διόρθωσής του. Γιατί το γκρέμισμα είναι μια διαδικασία πάρα πολύ εύκολη για το οτιδήποτε στη ζωή, ολίγων δευτερολέπτων. Το γκρέμισμα όμως εδώ αφορά πάρα πολλές ζωές ανθρώπων. Και κάποιες από αυτές, σας πληροφορώ ότι είναι απλών ανθρώπων, απλών κανονικών ανθρώπων που ταλαιπωρούνται από αυτό το οποίο ζει η χώρα. Ούτε δεν είναι όλοι οι δημιουργοί υπερπροβεβλημένοι. Επίσης. Και κάποιοι ζουν και από αυτό, έτσι. Ζουν μόνο από αυτό. Γιατί το τελευταίο καιρό. Το τελευταίο καιρό ζουν και από αυτό. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, κύριε Βιεννίδη, δεν μπορεί να ζήσει πια από αυτό. Το θέμα επίσης είναι όμως πώς φτάσαμε εδώ. Μιλάμε για ένα σκάνδαλο το οποίο ξεκίνησε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και τώρα απλώς βγήκε στην επιφάνεια μετά από ένα πόρισμα των ορκωτών λογιστών και βγήκε μια συγκεκριμένη δικαστική απόφαση, η οποία ουσιαστικά καλεί την εταιρεία να επιστρέψει αναδρομικά 30 εκατομμύρια στους δημιουργούς. Ένα σκάνδαλο κακοδιαχείρισης, παχυλών μισθών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με χρήματα τα οποία κανονικά προορίζονταν για τους ίδιους τους δημιουργούς. Πώς όλη αυτή την κατάσταση λοιπόν αποκαλύφθηκε τώρα ξαφνικά? Τόσα χρόνια τι γινότανε? Δεν υπήρχε κάποιο πλαίσιο το οποίο έλεγχε όλη αυτή την κατάσταση, έτσι ώστε να έρχεται και εσείς ως δημιουργοί μια ξεκάθαρη εικόνα για τα χρήματά σας που πάνε? Κοιτάξτε, είναι εξαιρετικά περίπλοκο αυτό το ζήτημα. Εγώ δεν θέλω να υποκαταστώ τη δικαιοσύνη, διότι αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, ο εισαγγελέας κάνει έρευνα, γίνονται πολλά, λέγονται πολλά. Ποιο είναι το βέβαιο? Έχουμε ένα πόρισμα. Ένα πόρισμα το οποίο, για να αποδίδουμε τα του 4 στο 4, ξεκίνησε από τον κύριο Ξηδάκη. Σωστό. Και καλώς ξεκίνησε. Διότι μας έδωσε να καταλάβουμε, και θα είμαι πολύ προσεκτικός, ότι υπάρχει εκεί μια οριακή κακοδιαχείριση. Γιατί λέτε οριακή? Γιατί θα μπορούσε κανείς να την ερμηνεύσει και αλλιώς. Και δεν θα ήθελα να σας λέω να πούμε κουβέντες, τις οποίες είναι αρμόδιο να τις πει το σύστημα δικαιοσύνης της χώρας. Δεν είμαστε. Ξέρετε, υπάρχει ένα ζήτημα τον τελευταίο καιρό. Και παρότι μπορείτε να με μαλώσετε για αυτό που θα πω, παλαιότερα έβγαζε μία απόφαση η δικαιοσύνη και ο εισαγγελέας, την οποία την ακολουθούσαν τα δημοσιογράφοι και τα μέσα ενημέρωσης. Σήμερα συνήθως παρατηρούμε συνθήκες που μιλούν οι δημοσιογράφοι και ακολουθούν οι αποφάσεις της δικαιοσύνης. Εγώ δεν θέλω να βιαστώ. Η αίσθηση που έχω προσωπικά και σαν αντιπρόεδρος ενός σωματείου είναι ότι υπάρχει τουλάχιστον κακοδιαχείριση. Και είμαι πολύ προσεκτικός σε αυτό που λέω. Υπάρχουν καταγγελίες και πέρα την κακοδιαχείριση και για άλλα πράγματα. Ότι έπαιρνε προμήθεια πολύ μεγαλύτερη από άλλες εταιρείες σε άλλες χώρες από τους δημιουργούς. Ένα 33%, σε άλλες χώρες ο μέσος όρος είναι γύρω στο 20%. Δηλαδή πράγματα τα οποία φαίνεται ότι δεν κινούνταν στη λογική. Υπάρχουν χώρες οι οποίες
έχουν και οι ίδιες καθεστώς ακόμα και 30 και 35%. Αλλά το ζήτημα δεν είναι αυτό. Mm-hmm. Το βαθύ ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή η ΑΕΠΗ είναι τουλάχιστον εκτεθειμένη και στην κοινωνία και στους δημιουργούς. Ή αποφασίζουμε να πάρουμε έναν δρόμο και να κοιτάξουμε, ας πούμε, μέσα στον νόμο, αυτόν τον νόμο που τον περιμένουμε ως μάνα εξ ουρανού να και δεν ξέρω... Να πούμε και λίγο περί την ως προεκτήριο. Ο κύριος Πρωθυπουργός, εξηγήστε το νόμο. Ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, προανήγγειλε ουσιαστικά την κατάθεση σχετικού νομοσχεδίου για τα πνευματικά δικαιώματα, έτσι ώστε να μπει μια τάξη σε αυτό το αχανές τοπίο της αδιαφάνειας. Εσάς, ως δημιουργός, σας βρίσκει σύμφωνο κάτι τέτοιο? Απολύτως. Εγώ έχω παραστεί και σαν αντιπρόεδρος του ΣΟΜΣΕ στις δύο ΕΠΕ και του ΣΥΡΙΖΑ που έχουμε πάει. Και μάλιστα, για να σας δώσω και μία είδηση, εμείς έχουμε ζητήσει να δούμε την κυρία Κονιόρδου εδώ και πάρα πολύ καιρό. Mm-hmm. Ναι. Η κυρία Κονιόρδου, άλλο σωματείο αξιολογότατων δημιουργών και κάποιοι από αυτούς φίλοι μας, τραγουδοποιών, τους έχει δει μία και δύο και τρεις φορές. Και μας αρνείται να μας δει. Για ποιο λόγο? Δεν καταλαβαίνω. Εκτός αν πρέπει, ας πούμε. Το οποίο σώμησε, μισό λεπτό να πούμε. Είναι ένα σωματείο το οποίο δημιουργήθηκε μετά από όλη αυτή την κατάσταση. Υπήρχε ανέκαθεν. Έχει κάποιο συγκεκριμένο ρόλο που επιτελεί για το συγκεκριμένο ζήτημα. Λαμβάνεται μέρος στις διαπραγματεύσεις ενδεχομένως και συζητήσεις με την ελληνική πλευρά για το συγκεκριμένο νόμο που θα κατατεθεί. Θα χρειαστεί να μου δώσετε λίγο χρόνο, γιατί έχει ιστορικό αυτό. Έτσι κι αλλιώς, πριν κάποιο καιρό, κάποιοι πολύ αξιόλογοι συνάδελφοί μας αποφάσισαν και ίδρυσαν ένα σύλλογο, το Μέτρον. Η πρόθεση η δική μου είναι η συνένεση. Δεν μου αρέσει καθόλου που έχουμε πολλά σωματεία και διαφορετικές οπτικές. Είναι ένα δείγμα και του ταπεραμέντου μας, αλλά είναι και ένα δείγμα και της πολυπλοκότητας του ζητήματος, από το οποίο δεν το κοιτάμε όλοι από την ίδια πλευρά. Η Μέτρο λοιπόν έκανε, θεωρώ, πολύ σημαντική δουλειά προς την κατεύθυνση του να ενημερωθεί ο κλάδος. Εμείς και εγώ προσωπικά αναζήτησα διάβλους επικοινωνίας, να βρούμε, να συνεννοηθούμε και να δούμε αν η κοινή μας αντίληψη είναι ότι καταλαβαίνουμε ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά, αλλά η πρώτη μας διάθεση είναι να το διορθώσουμε και όχι να το γκρεμίσουμε. Mm-hmm. Δεν πήρα την αίσθηση της διόρθωσης. Και εμένα αυτό προσωπικά μου δημιούργησε μεγάλο άγχος. Δηλαδή, αισθάνθηκα ότι έβλεπα ανθρώπους που έχουν ένα δίκαιο θυμό, αλλά ο θυμός τους δεν είναι λιγότερος από τον δικό μου. Το ότι εγώ αυτή τη στιγμή κάθομαι ψύχρεμος απέναντί σας και δεν ουρλιάζω και δεν αρχίζω να χτυπάω τα τραπέζια και δεν αρχίζω να φωνάζω, δεν σημαίνει ότι δεν έχω υποστεί μεγάλα τραύματα οικονομικά από όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Και η δουλειά μου και η καθημερινότητά μου, όπως και των συναδέλφων που εκπροσωπώ. Ωραία. Αλλά δεν είναι μια στιγμή αυτή. Να δούμε δύο πρακτικά, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Να δούμε δύο πρακτικά ζητήματα. Αφενός, είπαμε για το νομοσχέδιο, το οποίο εγώ το θυμάμαι να το συζητάμε ότι θα μπει στη Βουλή τέλος Μαρτίου, να γίνεται. Για να το πούμε σχηματικά. Να γίνεται μέσα σε ένα βράδυ να κοντένονται οι αρμοδιότητες του Επιτρόπου που είχε προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός και στη συνέχεια. Τον όρισε τον Επίτροπο. Ναι, και μετά να επαναφέρονται οι αρμοδιότητες. Για να καταλάβει και ο κόσμος, να ορίζονται. Επίτροπος για τον έλεγχο της ΑΕΠΗ και σε δεύτερο στάδιο, όπως δήλωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, δρομολογείται και το συγκεκριμένο νομοσχέδιο για τα πνευματικά δικαιώματα. Άρα λοιπόν, ακόμα δεν έχει έρθει το νομοσχέδιο για τα πνευματικά δικαιώματα, έτσι. Ακόμα δεν έχει έρθει, όχι. Θέλετε να μου πείτε αν συμφωνείτε με αυτό το νομοσχέδιο σε πρώτη φάση? Απολύτως όχι. Είναι ακόμα σε διαβούλευση, έτσι. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι η περίπτωση του Επιτρόπου είναι μια περίπτωση που χρήζει πολλών ερμηνεών. Δηλαδή. Καταρχήν, υπάρχουν συνάδελφοί μας οι οποίοι ζητούσαν τραπεζικό επίτροπο. Τραπεζικός επίτροπος νομικά δεν μπορεί να μπει στην ΑΕΠ. Να πούμε ότι τώρα είναι από τη διοίκηση. Είναι δημόσιος υπάλληλος. Ακριβώς. Ο οποίος θέλω να πιστεύω ότι το πρώτο πράγμα το οποίο έχει να λύσει και να το καταλάβει και ο κόσμος που μας βλέπει. Ναι, υπάρχει μια κακοδιαχείριση στην ΑΕΠ. Mm-hmm. Ναι, η ΑΕΠ πρέπει να ελεγχθεί. Δεν μπορεί κανείς σε αυτή τη χώρα να είναι, πώς το λένε, να αποφεύγει τον έλεγχο και να είναι υπεράνω του νόμου. Ωστόσο, αυτό τι σχέση έχει να κάνει με το ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η εισπραξιμότητα των δικαιωμάτων είναι σε επίπεδα πτώχευσης. Μπράβο. Ένα λεπτό. Δεν γίνεται να λέμε, επειδή υπάρχει κακοδιαχείριση, ότι δεν πληρώνουμε τους δημιουργούς. Διότι η κακοδιαχείριση με τη βοήθεια της πολιτείας, με τον νόμο και με τη βοήθεια των δημιουργών, από όποια πλευρά και αν κοιτούν το πρόβλημα, είναι ένα ζήτημα το οποίο θα λυθεί. Όταν δημιουργούμε ένα ασφικτικό λοιπόν οικονομικό περιβάλλον τον Ιούνιο, κύριε Γεννίδη, θα βρεθούν συνάδελφοί μου με παιδιά που θα περιμένουν τα χρήματά τους. Και δεν θα τα πάρουν. Δεν θέλω να κάνω λαϊκισμό, γιατί θα μπορούσα να ανοίξω το τηλέφωνό μου και να σας δείξω μηνύματα συναδέλφων μου που έχει ο καθένας αυτή τη στιγμή, είτε το μικρό είτε το μεγάλο του σταυρό, και το λέω πολύ συγκινημένος αυτό, να κουβαλήσει. Και τον Ιούνιο
κινδυνεύουμε να μην γίνουν διανομές. Μα από τη στιγμή που έρχεται η επίκριση, και έχουμε δημιουργούς οι οποίοι αλλαλάζουν και φωνάζουν στα κανάλια και μάλιστα μονοπολούν την δημόσια σφαίρα των συζητήσεων. Και στην ουσία τι κάνουν, δημιουργούν ένα κίνημα του δεν πληρώνω. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Κάποιοι έχουν καταγγείλει, κάποιοι καλλιτέχνες, μια άνηση κατανομή των απολαβών. Ισχύει κάτι τέτοιο? Υπήρχαν δηλαδή καλλιτέχνες οι οποίοι έπαιρναν πολύ μεγαλύτερα ποσά από άλλους που ενδεχομένως και να έκαναν πολύ μεγαλύτερες επιτυχίες και να παίρναν πενιχρά ποσά? Αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να το γνωρίζει. Και αν μπορεί κάποιος να το αποδείξει. Έχουν καταγγείλει συγκεκριμένοι καλλιτέχνες. Αν μπορεί κάποιος να το αποδείξει, ας το αποδείξει. Μην ξεχνάτε ότι είναι πάρα πολύ εγωιστικό. Εγώ θέλω να μου πείτε, αν πιστεύετε ότι την ίδια ώρα που κάποιοι δημιουργοί δεν μπορούν να πληρωθούν και να ταΐσουν το γάλα των παιδιών τους, την ίδια ώρα πιστεύετε ότι πληρώνονται κάποιοι αδρά, άλλοι καλλιτέχνες, την ίδια ώρα, την ίδια χρονική στιγμή? Εγώ σε αντίθεση με ανθρώπους που σήμερα τη φιλοδοξία την θεωρούν κάτι κακό, εγώ τη φιλοδοξία δεν θα τη σκοτώσω. Είναι σαφές ότι υπάρχουν καλλιτέχνες οι οποίοι κάνουν επιτυχία και καλά κάνουν και κάνουν επιτυχία και πρέπει να αμείβονται γι' αυτό. Όπως και είναι εξαιρετικά εγωιστικό το επάγγελμά μας, γιατί θεωρούμε όλοι ότι είμαστε είτε μικρή γκάτση είτε μικρή ρίτση μέσα μας και νομίζουμε ότι έχουμε το δικαίωμα της μοναδικής προσοχής του έργου μας και του εαυτού μας. Όχι, δεν είναι έτσι. Υπάρχουν εξαιρετικοί συνάδελφοι παντού, σε όλα τα είδη, οι οποίοι πρέπει να πληρώνονται δικαίως. Και αυτό είναι που νοιάζει όλους. Είτε κάποιος είναι τραγουδάει κριτικά τραγούδια, είτε τραγουδάει ροκ τραγούδια. Αυτό διασφαλιζόταν όμως με τον τρόπο λειτουργίας της ΑΕΠ. Αυτό θα φανεί λοιπόν από το πόρισμα για την εξέτασή του. Η αίσθηση που έχω είναι ότι σε ό,τι αφορά τον τρόπο διανομής, αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Αλλά από την άλλη, έχοντας αυτή την εικόνα, αν περιμένετε τώρα να βάλω και το χέρι μου στο Ευαγγέλιο, γι' αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Το ζήτημα είναι ότι γίνεται από εδώ και στο εξής. Και επειδή βγήκε στην επιφάνεια αυτό το πόρισμα περί κακοδιαχείρισης, περί άνησης κατανομής συγκεκριμένων πόρων του οργανισμού και των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών, θέλω να μου πείτε στο εξής και με τα υφιστάμενα οικονομικά προβλήματα. Τι μέλη γενέστε? Εσείς βλέπετε τον οργανισμό να κλείνει, να αλλάζει νομική μορφή, να δημιουργείται ένας νέος οργανισμός, ο οποίος ενδεχομένως να δρομολογηθεί από ένα σωματείο που εσείς αυτή τη στιγμή καταρχήν έχετε όλα αυτά είναι από τους ίδιους δημιουργούς? Ποιος είναι και ο στόχος των δημιουργών και των συνθετών? Τι οραματίζονται για αυτό το οργανισμό πνευματικής ιδιοκτησίας? Θα σας πω. Καταρχήν να βάλω σε μια σειρά. Ας υποθέσουμε ότι εμείς οι δημιουργοί είμαστε οι προμηθευτές του φαγητού. Και ας υποθέσουμε ότι οι χρήστες είναι το εστιατόριο. Ο νόμος που περιμένουμε είναι το μενού. Για να καταλάβουμε λίγο τι πρέπει να μαγειρέψουμε μεταξύ μας. Σωστό. Όσο δεν έρχεται ο νόμος, είμαστε άνθρωποι που κοιτάμε αμήχανα και ενοχικά ο ένας τον Φαντάζομαι άλλον. Φαντάζομαι όμως ότι εσείς βρίσκεστε σε διαβουλεύσεις με την ελληνική κυβέρνηση για το περιεχόμενο του νόμου, το τι ζητάνε οι ίδιοι δημιουργοί, έτσι δεν είναι? Και εσείς ως σωματείο. Θα σας πω λοιπόν εγώ δύο ζητήματα προτάσεις για τα οποία πρέπει να μου δώσετε λίγο χρόνο. Είναι εγωιτευτικό να κάνουμε διάλογο. Αλλά είναι ένα θέμα που είναι κουραστικό για τον κόσμο, ακόμα και για εσάς τους δημοσιογράφους που δεν έχετε ξεκάθαρη εικόνα και πρέπει να την έχετε. Μέσα στον νόμο υπάρχει το άρθρο 45. Είναι ένα... Συγγνώμη, ότι ο νόμος είναι σε δημόσια διαβούλευση. Πήγαμε στην ΕΠΕ και κάναμε τη διαβούλευση, ολοκληρώθηκε. Συγγνώμη. Ο ΣΥΡΙΖΑ μας ανακοίνωσε τον νόμο. Θέλω να πω και το λέω ευθέως στην κυρία Κονιούρδου, ότι ακούγονται φήμες ότι ο νόμος ξανααλλάζει. Εάν ισχύει αυτό, είναι ένας εμπεγμός απέναντι στους δημιουργούς και είναι κάτι που το καταθέτω δημοσίως. Γιατί το λέτε αυτό, αν γίνουν βελτιωτικές κινήσεις? Γιατί μας έχει δείξει η ιστορία ότι οι κινήσεις δεν είναι προς τη βελτίωση των δημιουργών, αλλά των χρηστών. Το άρθρο 45, το άρθρο 45 λοιπόν, που είναι κάτι για μένα είναι και το κλειδί του προβλήματος, ξέρετε τι κάνει? Αφήνει εμάς τους δημιουργούς με τους χρήστες σε μία διαπραγμάτευση για το αμοιβολόγιο των δικαιωμάτων στο διηνεκές. Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή? Έχουμε τη σκιά της κακοδιαχείρισης. Έχουμε δημιουργούς οι οποίοι φωνάζουν και οι οποίοι στην ουσία δεν καταλαβαίνουν ότι φωνάζοντας προς όλες τις κατευθύνσεις χωρίς ψυχραιμία δημιουργούν ένα κίνημα του δεν πληρώνω. Διότι ο απλός άνθρωπος από τη Σέριφο και την Κρήτη μέχρι την Αλεξανδρούπολη που έχει ένα μαγαζί, βλέποντας όλη αυτή την ένταση μεταξύ μας, που δεν την καταλαβαίνω. Αν θέλετε να προχωρήσουμε την κουβέντα, τα τρία σωματεία τα οποία αυτή τη στιγμή κακώς για μένα έχουμε δημιουργηθεί και έχουμε γίνει τρία. Πριν λίγο καιρό, όταν έσκασε το πόρισμα σαν μια ανάρκη μέσα στα πόδια μας και δεν ξέραμε τι είναι αυτό που μας ξημερώνει, οι απόψεις μας για τα ζητήματα εφάπτονται στο 98%. Και γιατί τα χαλάτε στο 2%? Είναι απολύτως τεχνικοί οι τρόποι για τους οποίους τα χαλάμε. Εγώ έχω πάρα πολλές σκέψεις γι' αυτό. Εντάξει.
οι οποίες θα μπορούσα να σας πω ότι με κάνουν και να ανησυχώ για αυτό το οποίο συμβαίνει. Πάμε λοιπόν στο άρθρο 45 για να τα κλείνουμε ένα και γρήγορα. Τι μας λέει αυτό? Διαπραγματεύσεις το διηνεκές. Δηλαδή, θα πάμε εμείς σε ένα επιμελητήριο και θα του πούμε, έλα εδώ. Θέλουμε να έχουμε μια αγαστή συνεργασία. Και θα συμφωνήσουμε 10 ευρώ για να πληρώνει. Με το που θα φύγουμε από αυτή τη συμφωνία, το άρθρο 45, δίνει το δικαίωμα στο επιμελητήριο, ξέρετε τι να μας πει. Τελικά το 10 είναι πολύ. Έλατε να ξαναμιλήσουμε αύριο για να το κάνουμε 9. Αυτό θα κάνουμε εμείς. Από τη στιγμή που δεν βάζει, εννοείται, κατάληξη, χρονικό περιορισμό. Βεβαίως. Και εκτός αυτού, για να σας δώσω και μία είδηση, γιατί πολύ σπάνια έχουμε τη δυνατότητα να μιλούμε. Ξέρετε τι άλλο συμβαίνει με τους χρήστες? Οι οποίοι στηρίζουν πάρα πολύ το ελληνικό ρεπερτόριο. Και εγώ δημόσια από την εκπομπή σας τους ευχαριστώ θερμά. Γιατί πληρώνοντας για τη μουσική, βοηθούν να δημιουργείται ελληνική μουσική. Σωστό. Και στηρίζουν Έλληνες δημιουργούς. Ηρίστον παρόντο να σας βάλω μια παρένθεση και να σας πω ότι τον τελευταίο καιρό στα μουσικά παιχνίδια παρατηρείτε πόσο ξένο ρεπερτόριο λέγεται σε σχέση με το ελληνικό. Παλαιότερα, όταν γινόταν ένα σόου μουσικό, ήταν πολύ μεγάλος ο χώρος που έπαιρναν τα ελληνικά τραγούδια. Σωστά, 50, σιγά σιγά, αν παρατηρήσετε, 60-40. Αυτό αλλάζει και είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα και για τον κύκλο των δικαιωμάτων και για τη χώρα. Σωστά. Πάμε λοιπόν στον νόμο. Όταν θα βρεθούμε αύριο με ένα επιμελητήριο, εγώ έχω τη δυνατότητα, επειδή είμαι ένας οργανισμός και δημιουργεί όλοι μαζί, να πάω και να πω σε αυτόν τον άνθρωπο, έλα λοιπόν εδώ να κάνουμε μια διαπραγμάτευση. Και να μειώσουμε τα τιμολόγια σου. Γιατί είναι κρίση και δυσκολεύεσαι να πληρώσεις τον ΕΦΚΑ, τις προμήθειές σου. Έλα να το μειώσουμε. Το έχετε καταθέσει σε αυτό το αίτημα? Πάρα πολλές φορές. Τα επιμελητήρια ξέρετε τι κάνουν. Και ποια είναι η απάντηση? Θα σας πω. Έχετε πάρα πολύ δίκιο, ελάτε να συζητήσουμε. Όταν συζητάμε λοιπόν και εμείς, μπορεί να, για να βοηθήσουμε τη συνθήκη να μειώσουμε τις τιμές, δεσμευόμαστε αυτομάτως όλοι οι δημιουργοί. Τα επιμελητήρια δεν δεσμεύονται. Και αυτό είναι και το πρόβλημα του άρθρου 45. Δηλαδή, τι λέει το επιμελητήριο? Εγώ θα κάνω μια εισήγηση στα μέλη μου ότι αυτή είναι η συμφωνία που έχουμε. Και αν την οποία συμφωνία όμως. Τα μέλη δεν είναι υποχρεωμένα να αντιρρήσουν. Μη σας πω ότι μπορούν και να την προσβάλλουν νομικά. Αυτή τη στιγμή που ο νόμος δεν περνά, πηγαίνουν Έλληνες, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι Έλληνες, οι οποίοι δεν θέλουν να πληρώνουν για μουσική στο δικαστήριο. Και ξέρετε τι λένε? Εμείς δεν έχουμε θέμα να μην πληρώσουμε, αλλά να δούμε τον νόμο πρώτα. Πατάνε στο νομικό κενό. Όσο λοιπόν δεν έρχεται ο νόμος, δεν έρχονται χρήματα για τους δημιουργούς. Τον Ιούνιο έχουμε μπροστά μας περίπου 2 μήνες. Ναι. Θα έρθουν οι διανομές. Ο νόμος επίσης έχει για μένα αυτή την τέλεια λύση που είναι ανώνυμη εταιρεία για ΕΠΗ και μπαίνει ένα υγιές εποπτικό και managers για να ελέγξουν τον οργανισμό. Και για να κλείσω και ένα ζήτημα που ακούγεται συνέχεια στη δημόσια σφαίρα. Ναι, ήθελα να σας ρωτήσω κάτι για τον Ιούνιο. Ναι, για το από τους καλούς και αγαπητούς συναδέλφους και από τη Μέτρων και από το Άσμα. Εμείς σαν σωματείο δεν επιθυμούμε συνδίκηση με την ΑΕΠ. Και το λέω ευθέως αυτή τη στιγμή να τα ακούσει όλη η χώρα. Τελεία και παύλα. Επιθυμείτε να επιθυμούμε μια ΑΕΠ. Τα υπόλοιπα σωματεία το επιθυμούν. Όχι, μας πάρα πολλοί λέγανε ότι. Θέλετε να συνδιοικήσετε. Ό,τι θέλω να συνδιοικήσω. Εγώ το βρίσκω εύλογο όμως αυτό. Ωστόσο. Για να έχετε ωστόσο. Εδώ υπάρχει ένα ιδιότυπο ζήτημα. Έχουμε μια ΑΕ. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε την Coca-Cola. Αν πιάναμε λοιπόν τον διευθυντή και τον διαχειριστή της Coca-Cola να έχει κάνει μια κακοδιαχείριση, δεν θα τον έλεγχε η δικαιοσύνη? Σαφέστατα. Θα κλείναμε την άλλη μέρα την Coca-Cola? Όχι. Δεν θα λέγαμε στους μετόχους, ελάτε εδώ. Ναι. Ο άνθρωπος που διαλέξατε για αυτή τη θέση δημιούργησε μέσω της κακοδιαχείρισης ένα άνοιγμα. Το οποίο προκειμένου μιλάμε για τους ίδιους μετόχους. Εδώ είναι λοιπόν το μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Δηλαδή, άλλο το να λέμε η κακοδιαχείριση ως διαχειριστές. Υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος επί αυτών των ανθρώπων από. Γιατί είναι ουσιαστικά οι μέτοχοι που έκαναν την κακοδιαχείριση. Εσείς ιδεατά τι άτομα θα θέλατε να στελεχώσουν το συγκεκριμένο διοικητικό συμβούλιο? Άτομα από την αγορά, άτομα τα οποία προέρχονται από το δικό σας σωματείο, καταρχήν, άτομα ευρύτερα από το φόρο των δημιουργών και των συμφετών? Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να αποτελείται από ανθρώπους που τους εγκρίνουν όλοι οι δημιουργοί. Όλοι ανεξαιρέτως. Όχι μόνο αυτό το δικό μας σωματείο. Το δεδομένο. Δηλαδή όλα τα σωματεία. Ωραία. Και σίγουρα επίσης, έχει κάποιο τρίτο ο οποίο διαχειρίζεται τα πνευματικά δικαιώματα επίσης, δημιουργών και δημιουργών. Επίσης, θέλω να σας πω ότι το μοντέλο της ΑΟΔ, όπως είναι η ΑΕΠ, με υποπτικό συμβούλιο, μπορεί και να είναι και ένα πολύ καλύτερο μοντέλο από τον ΝΟΣΤ. Αυτό μάλιστα. Το λεγόμενο μοντέλο το αυτοδιαχειριζόμενο. Γιατί θα σας πω ότι η ΑΕΠ έχει φτιάξει έναν τεράστιο εισπρακτικό μηχανισμό που είναι ο πλούτος της. Ναι. Τον οποίο δεν καταλαβαίνω ποια είναι η λογική που θα τον πετάξουμε από τα χέρια μας. Αυτό το μηχανισμό. Και να έχει μια ανώτερη κεφαλή, ας πούμε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε έναν οργανισμό ο οποίος δείχνει ότι έχει μια προβληματική. Να το πούμε έτσι απλά.
Η πρώτη σκέψη δική μου είναι να δούμε αν αυτόν τον οργανισμό μπορούμε να τον ξαναστήσουμε σωστά στα πόδια του, γιατί εκτός από κομμάτια δύσκολα, επίπονα, παράξενα, ενοχλητικά για όλους μας, έχει και καλά κομμάτια. Ωραία, κύριε Παπα-Νικολάου, σε αυτό ήθελα να έρθω από πριν. Εδώ όμως έχουμε δύο βασικά ορόσημα. Το ένα είναι ότι τον Ιούνιο πρέπει να γίνουν διανομές. Πολύ σωστά το λέτε. Και είναι πολύ πιθανό, εγώ που δεν είμαι δημιουργός και δεν έχω ίσως το ίδιο συναισθηματικό βάρος και το λέω με μια μεγαλύτερη ψυχραιμία, να μην γίνουν διανομές. Το δεύτερο είναι ότι η εταιρεία αυτή πρέπει να κάνει ΑΜΚ με την κακοθή διαχείριση που έχει γίνει όλο αυτό το διάστημα. Η αρνητική της θέση είναι 20 εκατομμύρια ευρώ και πρέπει να κάνει 25 εκατομμύρια ευρώ ΑΜΚ. Πού θα βρεθούν αυτά? Δηλαδή, λέει η οικογένεια Ξανθόπουλου. Να αντιστρέψω το ερώτημα. Λέει η οικογένεια Ξανθόπουλου, έχω βρει στρατηγικό επενδυτή. Εγώ, στρατηγικό επενδυτή, δεν έχω δει πολύ στην αγορά να προσεγγίζει την ΑΕΠ με αυτή την κατάσταση. Και θα απαντήσετε αμέσως. Με αυτά τα δεδομένα, λοιπόν, είναι βιώσιμη μια προσπάθεια επανασύστασης της ΑΕΠ, το λέω σε εισαγωγικά τον όρο επανασύσταση? Αν ήθελε η κυβέρνηση να το κάνει. Εμείς αυτή τη στιγμή ζούμε τον απόλυτο εσωτερικό ανταγωνισμό του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα θέατρο σκιών. Άρα έχουμε λοιπόν ένα λεπτό. Άμα με ρωτάτε, να μπορώ να απαντάω όμως. Δεν γίνεται συνέχεια να με ρωτάτε και να μην μπορώ. Λέω λοιπόν ότι ο μισός ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή θέλει να δει την πραγματικότητα, το τι συμβαίνει, το ότι έρχονται διανομές, και ένα υπόλοιπο κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ επιμένει σε μια λογική αμφιθεάτρου. Αυτό το πράγμα τι κάνει? Αφήνει τον νόμο να παλινδρομεί, να πηγαίνει έρχεται, να μην είναι στέρεος, να μην έρχεται στη δημόσια σφαίρα. Να τελειώνουμε και να πάμε παρακάτω. Όλοι περιμένουμε τον νόμο και είμαστε παρατηρητές μιας πραγματικότητας. Ναι, η πραγματικότητα είναι η δημιουργή. Και ο Ιούνιος. Mm-hmm. Και ο Ιούνιος είναι δίπλα. Και λέει ο νόμος επίσης, για να το λύσουμε, για το υποπτικό. Πότε θα πάμε να το βάλουμε αυτό το υποπτικό? 10 μέρες πριν τις πληρωμές. Να κάνει τι ακριβώς? Να πάμε να πιούμε καφέ στην ΑΕΠ? Το υποπτικό, εάν θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα άλμα της συνταγματικότητας, ξέρετε τι θα πάει να γίνει? Να μπει αύριο το πρωί. Mm-hmm. Ακόμα και αν ο νόμος δεν έχει κατεβεί. Να έρθει η πολιτεία και να πιέσει και να πει: ελάτε εδώ. Για να έχει το χρονικό περιθώριο. Να έχουμε χρόνο να δουλέψουμε. Θα πάμε δηλαδή 20 Ιουνίου να κάνουμε ένα εποπτικό για τις διανομές που θα βγουν στις 25, να κοροϊδεύουμε δηλαδή τους εαυτούς μας μεταξύ μας τώρα? Είναι αστείο αυτό. Έχουμε την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε κάποιο τέλος από την κυβέρνηση για να μας τοποθετηθεί για αυτό το θέμα από την επόμενη εκπομπή και δεσμευόμαστε γι' αυτό, γιατί είναι ένα κέριο ζήτημα το οποίο απασχολεί όλους τους δημιουργούς της χώρας. Από εκεί και πέρα όμως κάποιο θα αναρωτιόταν αν η παρούσα κυβέρνηση, η οποία δρομολόγησε και το να βάλει τάξη σε αυτή την κατάσταση στην Αχανή, αν εν πάση περιπτώσει την ίδια ώρα θέτει η ίδια εμπόδια, δηλαδή πώς είναι δυνατόν η ίδια που το εγγενίασε όλο αυτόν τον έλεγχο και το να βάλει τάξη όλο αυτό το αχανές πλαίσιο τώρα να το μπλοκάρει. Και θέλω να μου πείτε. Φαντάζομαι δεν το ξανασυναντήσατε με το ΣΥΡΙΖΑ σε άλλα ζητήματα. Mm-hmm. Αυτό πρώτη φορά σας συνέβη στα εβδομαδικά δικαιώματα. Ναι, αλλά την ίδια ώρα αναρωτιέμαι για η στάση της αντιπολίτευσης στο συγκεκριμένο θέμα. Έχει τοποθετηθεί ενδεχομένως κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης ή έχει πάρει θέση για το πώς θα πρέπει να διευθετηθεί η κατάσταση? Θέλω να σας πω, επειδή καίγεται το σπίτι μας αυτή τη στιγμή, εγώ δεν θα κοιτάξω την αυλή. Η αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή. Έχετε απευθυνθεί. Εμείς έχουμε απευθυνθεί. Έχουμε βρει ευήκο αγώτα σε κάποιες περιπτώσεις, σε κάποιες άλλες όχι. Ξέρετε γιατί? Γιατί οι χρήστες μουσικής είναι πληθυσμιακά πολύ περισσότεροι από εμάς. Mm-hmm. Πολύ περισσότεροι. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Όταν μάλιστα βρισκόμαστε σε μια περίοδο και τόσο πολιτικά τεταμένη. Μάλιστα. Εγώ θέλω να σταθώ σε κάτι που με πονάει. Και να κλείσουμε με αυτό. Και να κλείσουμε με αυτό. Παρότι είναι πάρα πολλά τα ζητήματα και καλό είναι όποτε μπορέσουμε να το επαναλάβουμε. Mm-hmm. Αφού σας ευχαριστήσω και πάλι που μου δώσατε τον λόγο. Τον τελευταίο καιρό στη δημόσια σφαίρα ακούμε πάρα πολλούς καλλιτέχνες να μιλούν για την ΑΕΠ. Mm-hmm. Οι καλλιτέχνες αυτοί είναι τραγουδοποιοί. Δεν σημαίνει ότι η δημιουργία είναι τραγουδοποιοί. Ο κύριος Λιβοριάς, τον οποίο εκτιμώ και σέβομαι απεριόριστα και έχουμε κάνει πάρα πολλές κουβέντες μαζί, mm-hmm. είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αύριο, αν δεν γίνουν διανομές και δικαιούται να το κάνει, γιατί για μένα είναι ένας πολύ σπουδαίος καλλιτέχνης, θα κάνει συναυλίες. Και θα βρει έναν τρόπο οικονομικά να. Οι απλοί δημιουργοί που αυτή τη στιγμή κρατάνε στα χέρια τους όλο το σύγχρονο λαϊκό ρεπερτόριο το οποίο εσείς τραγουδάτε και όλη η υπόλοιπη Ελλάδα, πώς ακριβώς θα βιοποριστούν? Λοιπόν, θα πρέπει να πέσουν οι τόνοι και να βρούμε λύση. Ας συνεργαστούν όλοι και πραγματικά τα κεφάλια μέσα για να μπει και να βρεθεί μια διέκδοση σε αυτό το κέριο ζήτημα το οποίο απασχολεί μια τεράστια μερίδα της κοινωνίας που δεν είναι άλλη των καλλιτεχνών. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συνομιλία που είχαμε.